Χαιρετώ τους φίλους του καναλιού. Μίστερ Δουκ στην οθόνη σας και σήμερα μαζί θα γενιάσουμε μια ξεχωριστή ενότητα αυτή του unboxing με προϊόντα τα οποία θα μας συντροφεύουν στα ταξίδια μας από εδώ και πέρα. Προϊόντα τα οποία δεν καταλαμβάνουν χώρο στις αποσκευές μας, μπορούν να μας δώσουν τη χαρά να δημιουργήσουμε στη φύση, να κάνουμε ένα ωραίο φαγητό για μας, για την παρέα μας, για τη συντροφιά μας. Ως γνωστόν, εμείς οι μοτοσυκλετιστές πονάμε σε αυτό το τομέα, το θέμα αποσκευών, βάρους, αποθήκευσης κλπ. Και πάντα περιορίζουμε τα ατομικά μας είδη που θα πάρουμε μαζί μας. Η συγκεκριμένη ενότητα θα σας δείξει κάποια προϊόντα τα οποία έχω μετά από πάρα πολλή έρευνα στο διαδίκτυο έχω αγοράσει με δικά μου χρήματα, δεν υπάρχει χορηγία σε κανένα προϊόν που θα δείτε, ούτε από σκοπό ότι θα βγάλω κάποιο κέρδος, ούτε συνεργάζομαι με κάποιο site ή με κάποια εταιρεία που εμπορεύεται τέτοιου είδους προϊόντα. Το συγκεκριμένο είναι, η συγκεκριμένη είναι μια εστία που μας έρχεται από τη Γερμανία. Από ό,τι λέει εδώ είναι κατάλληλο για αποθήκευση στερεών καυσίμων, δηλαδή μικρά κλαδιά, νεκρά μικρά κλαδιά, εννοείται μικρά δεντράκια τα οποία τα κόβουμε και τα δημιουργούμε στις διαστάσεις που λέει εδώ κάτω. Είναι ελαφριά, πολύ ελαφριά, 750 γραμμάρια, ούτε ένα κιλό. Εύκολη στη συνομολόγησή της, με σύστημα μαντάλωσης εδώ. Έχει πέριξ της συσκευής πολλούς αραγωγούς για να δημιουργεί το εφέ της καμινάδας. Μπορεί να στερεωθεί στο κάτω έδαφος, στο κάτω μέρος εδώ με κάποια πασαλάκια. Μας έχουν περισσέψει από κάποια σκηνή ή με μικρά κλαδάκια για να μας δώσει έξτρα στιβαρότητα. Έρχεται σε μία θήκη αδιάβροχη. Οι διαστάσεις της είναι 19,5 επί 15 επί 15 εκατοστά και από 100% ανεξίδωτο ατσάλι. Πάμε να τη δούμε λοιπόν. Πολύ καλή θήκη. Μάλιστα, εδώ μας έρχεται μια τυπική πρωτοτυπία σε μια κολλά από τα 4, τον τρόπο που συνομολογείται. Το υλικό είπαμε ότι είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει πολύ ωραίο φινίρισμα. Βέβαια το ατσάλι έχει την ιδιότητα να κρατάει πάρα πολύ μεγάλο βαθμό Fahrenheit, δεν στραβώνει, δεν είναι λαμαρίνα. Ναι, μεν εκτιμώ ότι θα αλλάξει εδώ το χρώμα, θα γίνει μπλε, μοβ, μαύρο, αλλά αυτό δεν μας αφορά, δεν μας ενοχλεί. Ας προχωρήσουμε στην ομολόγηση. Βέβαια δικαιολογήστε λίγο την λογοπορία μου, γιατί είμαι αναγκασμένος να κοιτάω μέσα από την κάμερα και ίσως μπερδεύω λίγο τα κομμάτια εδώ. Τα πάνελ.
κουμπώνει κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ έχουμε τη βάση που συγκρατεί τα καρβουνάκια. Έχει δύο πτερίγια εδώ που κουμπώνει. Δεν κάνω λάθος, είναι κάτι που έχει και τις ανάλογες εποπές. Και στο τέλος παίρνουμε το τελευταίο πρόβλημα. Έχουμε και τα δύο λαμάκια εδώ, τα οποία δημιουργούν μια βάση για τα σχέδια μας εδώ. Φέρνουμε κατά τόσο τρόπο την ισχύα και εδώ τις ανάλογες προσωπές, και μας δίνει μια πάρα πολύ στιβαρή κατασκευή. Πολύ ωραία, στιβαρό, δεν βλέπω κενά, πολύ ωραίο. Υπάρχει η εκοπή εδώ, το που μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ξυλάκια κατά αυτόν τον τρόπο. Έχω φέρει και κάποια ξύλα εδώ για να δούμε πως κάθονται. Στην αρχή προτείνω να χρησιμοποιείτε τα ξύλα κατά αυτόν τον τρόπο, πρόκειται να κάψετε. Πρώτον, γιατί καίγονται πιο εύκολα όταν είναι σε όποια θέση, και δεύτερον να δημιουργείτε μια σταθερή βάση με καρβουνάκια κάτω, τα οποία μας δίνουν φλόγα όταν χρησιμοποιούμε το επόμενο κλαδί που θα μας δώσει φωτιά κατά αυτόν τον τρόπο. Πολύ καλό, και όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι από τα πιο ακριβά στην κατηγορία του. Μπορείτε να κάνετε έναν έλεγχο στο διαδίκτυο. Σαφώς και θα βρείτε και άλλες εστίες, αλλά η άποψή μου είναι να μην ανεβείτε πάνω από 30 ευρώ. Μην ανεβείτε, δεν αξίζει, και δεν αξίζει γιατί δεν είναι μια εστία η οποία θα τη δουλεύετε σε καθημερινή βάση. Δεν είναι κάτι το οποίο όντως θέλετε να έχει και ποιότητα, να είναι και πιο μεγάλη και ή να είναι αναγκασμένη η εστία να μαγειρεύει για πάνω από 2 άτομα. Εδώ μιλάμε για μια πολύ φθηνή, πάρα πολύ φθηνή, που μπορεί να μας μαγειρέψει για 1-2 άτομα μια σούπα, να μας κάνει μια ωραία μακαρονάδα, να μας ψήσει κάποια ωραία κρατικά. Και γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε πάρα πολλά για αυτό το προϊόν, για την εστία. Κάντε τον έλεγχο της αγοράς. Σας προτείνω να επιλέξετε ελληνικά μαγαζιά, ελληνικά site, για να ενισχύσουμε, όπως είπα, και την ελληνική αγορά. Και είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε πάρα πολύ ωραία γκαζετάκια. Το συγκεκριμένο έρχεται από τη Γερμανία. Είναι ανοξείδωτο, είναι εύκολο, πανάλαφρο. Και θα δούμε τώρα πώς αποσυρναμολογείται.
και πώς αποθηκεύεται πάλι πίσω στην αδιάβροχη θήκη που έρχεται μαζί. Βλέπετε ότι η αποσυνδρομολόγηση είναι πολύ πιο εύκολη. Όλα αυτά λοιπόν σε αυτό το μέγεθος. Έτσι, μιλάμε για απίστευτη εξοικονόμηση χώρου το σάκο μας, έτσι. Μπαίνει, ειλικρινά μπαίνει και στο μπουφάν, στον εσωτερικό, στην εσωτερική τσέπη την μπουφάν. Θα δείτε. Εδώ μπορούμε, δίνει χώρο να αποθηκεύσουμε και κάποια στερεή μορφή προσανάματος, κάποια σπίρτα. Τέλος πάντων, αυτά στην πορεία. Είναι όμορφα, στεγανά και γίνεται αυτό το πραγματάκι, ένα μικρό τάμπλετ. Σας την προτείνω ανεπιφύλακτα, παιδιά, είναι πολύ ωραία αιστεία. Εκτιμώ ότι θα την ευχαριστηθείτε αν επιλέξετε το συγκεκριμένο ή μια παρόμοια. Θα ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα που έχω αγοράσει, έχω επιλέξει για να τα έχω μαζί μου, που δεν καταλαμβάνουν χώρο. Το μεγαλύτερό μου είδος προϊόν είναι ένα μαγειρικό σκεύος, το οποίο είναι μια κατσαρόλα, αλλά και εκείνη πάλι δεν πιάνει μεγάλο χώρο στο αποθηκευμένο. Θα τη δείτε στην πορεία των παρουσιάσεων. Αυτό ήταν και πάμε να δούμε τώρα πώς μαγειρεύει αυτή η αστεία.